Ο Απόλλων θα έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα. Αν κερδίσει σέντρα στο μεγάλο ντέρμπι. Γεννή τώρα ο Χαμάς να τον κλείσει. Προλαβές τη λέτη σέντρα κεφαλιά από κοντά. Μεγάλη απόκρουση από τον Γιωβάνοβιτς. Τη γύρισε στον Γιωβάνοβιτς. Έκανε λάθος ο Θεοδόρου. Γύρισμα. Μεγάλη ευκαιρία. Νατέλ πάνω πριν την γραμμή ο Ροπέ. Η σέντρα από τον Σαρφό. Πέρασε η μπάλα. Γκολ 1-0. Είναι offside. Την σέντρα από τον Σαρφό. Πήγε στον παίκτη που ήταν σε αντικανονική θέση η μπάλα, τον Άντων Μάγκλιτσα. Ανεβαίνει ο Γάλλος, έχει βοήθεια από τον Μαυρία. Κάνουν το 1-2. Αμέσως το γύρισμα στην περιοχή. Ο Πίτας 1-0 ο Απόλλων. Μαυρίας δίνει στον Τικινή χωρίς καμία σκέψη. Στέλνει τη σέντρα και ο Πίτας με αυτή τη στριφτή δυνατή κεφαλιά στέλνει την μπάλα πρώτα στο δοκάρι και στη συνέχεια να αναπαυτεί στα δίχτυα του νεόφυτου Μιχαήλ που ήταν αδύνατο να αποκρούσει. Έπεσε σαν μπάλα. Στέλνει την παλιά απέναντι. Αλεξάνδρα Γιωβάνοβιτς εντυπωσιακά πέφτει και παίρνει την μπάλα. Θα δώσει στον Τανίλο που έχει αρκετό χώρο έξω από την περιοχή έτοιμος για το σουτ. Θα το κάνει έξω. Να δούμε εδώ τη φάση με τον Ταμπό. Θα στείλει απέναντι. Όχι, κόντρα την μπάλα. Κάνει λάθος ο Μιχαήλ. Ευκαιρία. Γκολ ο Απόλλων ο Μαυρίας. Τον Ταμπό. Κοντράρει μπάλα. Ο Μιχαήλ πάει να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Κάνει λάθος, λαθασμένη εκτίμηση και έρχεται να τη στείλει στην ανυπεράσπιστη εστία με ψυχραιμία και με δύναμη. Σαρφό επιχειρεί μόνο στην προσπάθεια, μπήκε στην περιοχή. Το γύρισμα είναι πάρα πολύ καλό. Το σουτ και γκόλα τον Σατσά. Το Αποέλ είναι ζωντανό. Η δουλειά όλη γίνεται από τον Σαρφό. Και ο Σατσάς δεν τον απογοητεύει. Με αυτό το δυνατό πλασέ σημαδεύει την δεξιά γωνία του Αλεξάνδρα Γιωβάνοβιτς που μένει άγαλμα. Τέλεσε ο Πέδρο από κοντά. Πάνω στη γραμμή αποκρούεται η μπάλα από τον Χάμπο. Ο Πίτας σηκώνει το κεφάλι στον Γιάνκα. Θα δώσει πόπο τι γκολ βάζει ο Γιάνκα. Από τον Ραντζέλο Γιάνκα. Δείτε εδώ τον Πίτα που βλέπει την κίνηση. Και πάνω στην κίνηση λοιπόν στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Με άψογο στυλ και με δεξί δυνατό πλασέ. Σημειώνοντας το 3-1 υπέρ του Απόλλωνα. Και ο Κριασβίλη, η παλιά βγήκε για τον Κριασβίλη. Πω, μια γκολάρα. Ίσως και γκολ καριέρας για τον Κριασβίλη. Ο Εντοκαλά ζυγίζει την παλιά απέναντι με ανάποδο ψαλίδι στο δεξί παραθυράκι. Η μπάλα του Αλεξάνδρ Γιωβάνοβιτς, ο οποίος δεν μπορούσε με τίποτα να αποκρούσει. Έστειλε την παλιά στην περιοχή ο Κριασβίλη έξω. Το τέλος. Ο Απόλλων δεν είναι μόνο το φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα, είναι ο επίδοξος πρωταθλητής.